Γεια σας, είμαι ο Μάριος και πάλι εδώ μαδέψτε που στην Pokemon Hard Sacred Gold version Nuzlocke Challenge, τρίτο επεισόδιο και σήμερα και στο προηγούμενο επεισόδιο κάναμε πραγματάκια, πιάσαμε αρκετά Pokemon, φτάσαμε εδώ πέρα στην Violet City και είδαμε και τις γύρω περιοχές και τα Ruins of Valve και τις άλλες root με τους τύπους με τα τερατόμορφα κεφάλια και επίσης πήγαμε στο Sprout Tower, ο οποίος λανθασμένα είπε ότι είναι ο πύργος με τα νεκρά Pokemon. Δεν είναι ο πύργος με τα νεκρά Pokemon. Αυτός ο πύργος σε αυτό το παιχνίδι αργεί λίγο παραπάνω. Αυτός είναι ένας τυχαίος πύργος που έχει πολλά Bellsprout. Και τέλος πάντων, ουσιαστικά τώρα έχουμε να τελειώσουμε τον πύργο και να πάμε και στο gym μετά λογικά. Και εγώ στέκομαι σε αυτή τη θέση για ένα συγκεκριμένο λόγο, διότι άμα μετακινηθώ θα γίνει αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε τι παίζει. Έχω ένα B-Barrel, το οποίο B-Barrel τι κάτι μου κάνει. Poking you in the stomach, ok, stomach, φοβήθηκα. Λοιπόν, πάρουμε ένα το Pokémon, ο πρόεδρος πρώτος. Οι κινήσεις του είναι αυτές εδώ, έχει πάρει το Aqua Tail και το Rollout. Εντάξει, αλλά το Aqua Tail είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατή και χρήσιμη κίνηση για αυτό το στάδιο του παιχνιδιού. Και ήθελα το B-Barrel, ήθελα δυνατό Pokémon για να πάμε στο gym. Γιατί εντάξει, κατά ψέματα, άμα έχουμε μόνο, ξέρω εγώ, Eevee που δεν έχει καν καλή nature και δεν έχουν αλλάξει καν οι κινήσεις του πάρα πολύ. Α, βλέπετε τα Pokémon μου. Είμαι βλάκας. Τέλος πάντων. Τα βλέπετε κατευθείαν. Το Squirtle εδώ πέρα που το έχω πει. Πρέπει να λέω συνέχεια οθόνες τώρα. Το έχω πει, του είπα Wamelos. Έτσι μου είπατε να πω ένα Water Type Pokémon. Όλα τα nickname που μου γράψατε είναι κατευθείαν. Θα τα βάλω. Θα τα βάλω στην ομάδα μου. Αλλά όχι κατευθείαν όλα. Γιατί είναι πολλά μου. Προτείνετε πολλά nickname. Θα τα βάλω όλα. Αλλά θα τηρηθεί κάποια προτεραιότητα, ας πούμε. Ο Squirtle έχει Water Gun ως μια καλή Water Type κίνηση. Sandwich δεν έχουν αλλάξει κινήσεις του. Ο Ζάχαρης ούτε αυτός έχει αλλάξει. Το Headbutt βασικά το είχε. Δεν θυμάμαι αν είχε το Headbutt, αλλά τέλος πάντων έχει Headbutt, το οποίο είναι καλό, αξιόπιστο. Και ο Gordon έχει πάρει καμία διαφορετική κίνηση νομίζω. Quick Attack δεν θυμάμαι αν είχε βέβαια. Αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η ομάδα των 6. Που με αυτή την ομάδα θα πορευτούμε για το υπόλοιπο του Sprout Tower, να βάλουμε και Gordon μπροστά, γιατί ίσως να θέλω να εξελιχθεί και ο Gordon στο κοντινό μέλλον, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θα δούμε. Δεν έχουμε ιδιαίτερη βιασύνη. Λοιπόν, έχει λίγο διαδρομή μέχρι πάνω, αλλά δεν θα σκυπάρω το βίντεο γιατί. Αν κοιτάξει, θα μου σπάσει τα νεύρα να βρίσκω συνέχεια Wild Pokémon. Αλλά πιστεύω μπορούμε να κάνουμε λίγο υπομονή για λίγα δευτερόλεπτα που είναι ανέβημα πάνω. Τέλεια, λοιπόν. Τελευταίος όροφος είναι εδώ πάνω. Και έχω βάλει τα animations, μην τα ξεχάσω πάλι. Οκ, okay, τα animations είναι all done, all set. Πάρουμε και potion. Αγόρασα κάποια potion off camera γιατί τελειώνανε. Εκεί με κάποιες περίεργες μάχες λίγο μας τελειώσανε. Πήγαν να μας τελειώσουν μάλλον. Μείναμε πολύ λίγα. Gordon κάνει δουλειά απέναντι στο Bellsprout. Δεν το αφήνει ζωντανό. Το κάνει. Wow! Στα 14 εξελίσσεται. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα και είναι πάρα πολύ καλά νέα αυτά. Wow! Μία εξέλιξη, μία προσδόκητη εξέλιξη, αλήθεια είναι. Quilava, level 14 και αλλάζει κάτι στο Quilava. Όχι, απλά έχει λίγο καλύτερα stats. Κατά τα άλλα είναι το ίδιο ωραίο Quilava που αγαπήσαμε και που λατρέψαμε. Ο Ζαχαρίας πότε εξελίσσεται, πλάκα. Δηλαδή να εξελίσσεται σύντομα και ο Ζαχαρίας. Δεν νομίζω, θα δούμε βέβαια. Προς το παρόν ο Ζαχαρίας μπορεί να πάει για Headbutt σε όλα τα ανεπιθύμητα Psyduck που πλάκα του κάνουν πολύ με το Water Gun και μου δίνει στα νεύρα αυτό. Αλλά τι να κάνουμε. Μετά, Forever. Πήγαινε για Bites στο Νάτιου και μη, οκ, okay, δεν θέλουμε να πεθάνει το Eevee. Το Eevee ειδικά δεν θέλουμε να πεθάνει διότι θέλω να το κρατήσω το Eevee. Να ζήσω να δω μια άλλη εξέλιξη του Eevee κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ ελπίζω, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία πάντοτε. Και πάλι χρειάζονται potions. Διότι πολλά από τα μέλη της ομάδας μου εκτεθήκανε σε αυτή τη μάχη. Και αυτό ακόμα κινιέται πάνω κάτω, θα πέσει κάποια μέρα στο κεφάλι μας και θα είμαστε σε φάση. Οχ, τι έγινε εδώ. Το Άμπρα τώρα έχει μόνο teleport, ωραία αυτό ήθελα να δω. Όχι πάλι το Hoothoot. Το Hoothoot την προηγούμενη φορά μας έκανε λίγο αρκετό damage με το Air Cutter. Τώρα πόσο κάνει απέναντι από το Zigzagoon, δεν όχι τόσο πολύ κομπλέ. Οπότε πάει και ο Zigzagoon level 14. Το Hoppip, όχι Poison.
καταραμένες εκεί για το Exeggut. Επιστρέφουμε στον Gordon. Δεν φοβάμαι. Όχι tackle, δεν ήθελα να... Miss Click, ήθελα να πάω για Ember και να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα με αυτή την... την εκνευριστική, θα έλεγα, διαδικασία. Λοιπόν, πάω απλά στον πρόεδρο. Ωχ, εντάξει, δεν κάνει και τόσο πολύ damage. Πιστεύω ο πρόεδρος με λίγα tackles θα πάρει. Βλακίες κάνω. Κάνω μεγάλες βλακίες. Άμα πάω στο Forever και πας για Byte και τον κάνεις. Ωραία, μπράβο, μπράβο Forever, μπράβο, μπράβο, ωραία. Γιατί μας δυσκολεύουν τόσο αυτοί οι trainers? Μας πήρε τηλέφωνο η μαμά μας. Το απαντάμε. Hello. Hi Myros, how are you? Ωραία, αυτό που σας έλεγα, η μαμά μας, χωρίς να μας ειδοποιήσει τίποτα τέτοιο. Ωχ, ο Rival, ωραία, πρέπει να χιλάρουμε για αυτό το πράγμα. Χωρίς να μας ειδοποιήσει τίποτα τέτοιο, θα πάει και θα αγοράσει κάποια αντικείμενα. Μπορεί να είναι καλά, μπορεί και όχι. Λοιπόν, πάμε να δούμε, πάμε να θεραπεύσουμε και πάμε να δούμε και ποιο θα είναι αυτό το αντικείμενο. Και όπως είναι λογικό, αυτά τα item που ψωνίζει η μαμά μας, μας παραδίδονται στο Mart. Οπότε αυτός ο ταχυδρόμος εδώ πέρα, ο Courier, μας δίνει ένα Super Potion. Ωραία, μαμά. Ελπίζω να μην το αγόρασες, ξέρω εγώ, όσο το δίνουν στα κανονικά Mart. Να το πήρες έτσι σε κανένα παζάρι, να έκανες τις συμφωνίες σου που ξέρεις εσύ, εντάξει. Λογικά θα ξέρεις να κάνεις τα καλά τα deals. Και αυτός ακόμα κοιτάει το Pillar. Καλά κάνει ο άνθρωπος, γιατί εντάξει δεν είναι κατάσταση αυτή. Λίγο οι αρχιτέκτονες αυτού του πύργου δεν έκανα ένα πιο γερό πίλερ. Μην πέσει τα κεφάλια μας, ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Και να έβαλα το Lotad. Μπας και κάνει κάτι καλό και ο Lotad, ο οποίος και αυτός πρέπει σύντομα, πιστεύω, να εξελιχθεί κάποια στιγμή. Σύντομα κάποια στιγμή. Ένα Lombre θα ήταν πάρα πολύ... Δραπέτευσε. Και ένα Escape Rope και για μας. Δεν τον πολεμάμε. Αυτός εδώ τι είναι? Μεγάλο μουσι. Το μεγάλο μουσι σημαίνει μεγάλη δύναμη, υποθέτω. Και άσε μας να φύγουμε. Ενοχλητικό Pokémon. Meditite. Μεγάλο μουσι. Καράφελα. Τα έχουμε ξαναπεί, μην τα ξαναλέμε. Καλά κρασιά. Έχει και τα φρύτια τα έτσι. Παναγία μου. Αυτό είναι πολύ κακό σημάδι. Bellsprout. Κλασικά πάμε στον Gordon. Και το καίμε με... ξέρει και Cut. Το οποίο είναι, υποθέτω, όπως σε όλα τα παιχνίδια του Ντραγιάνο, υποθέτω ότι είναι grass στα επικίνηση. Τώρα για το Tingling. Για το Tingling πιστεύω θα πάω στον πρόεδρο για να δείξει πόσο πολύ damage μπορεί να κάνει αυτό το Aqua Tail. One hit KO, one hit KO στο Tingling. Μπράβο πρόεδρε, πάρα πολύ καλή δουλειά. Και για το Cherubi. Για το Cherubi θα επιστρέψω στον Gordon. Μάλλον Gordon και, πώς τον λένε, Gordon και πρόεδρος θα ηγηθούν της ομάδας μας στο απερχόμενο gym, που είναι με τα flying τα Pokemon, αν θυμάμαι καλά. Τώρα για το Hoot Hoot. Πραγματικά το Aqua Tail που το έχουμε αυτή τη στιγμή στην ομάδα μας, σε αυτό το στάδιο του παιχνιδιού, είναι απίστευτα overpa. Μας έβαλε αυτήν εδώ την ερώτηση. Και αυτό με βάζει σε πολλές σκέψεις. Λογικά θα μας δώσει το αντίστοιχο Stone. Αλλά αυτά τα δύο δεν εξελίσσονται με Stone. Ούτε αυτά, αλλά μπορεί να έχει κάνει κάτι τριγιάνο. Για αυτά όμως... Λες να έχει αλλάξει κάτι. Εγώ θα σκεφτώ τώρα ποιο Eevee θέλω να πάρω. Γιατί λογικά θα μας δώσει το Stone. Και άμα πάρω το κατάλληλο Eevee, θα έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα στο gym. Οπότε, Jolteon είναι μια προφανής, ας πούμε, επιλογή για ένα Electric τα επόμενα, καλό θα ήταν, αλλά απ' την άλλη, δεν έχω ποτέ μου χρησιμοποιήσει ένα Glaceon και θα ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Το Nano δεν ξέρω τι είναι, οπότε θα επιλέξω τον Glaceon. Μου δίνει το Chilled Ore, το οποίο Chilled Ore, και μας δίνει και το Flash, ok, πάρα πολύ χρήσιμο για να βλέπουμε στο σκοτάδι. Με το Chilled Ore λογικά θα μπορούμε να εξελίξουμε τώρα το Eevee και θα το κάνω, γιατί θέλω να έχω αυτό το έτσι πλεονέκτημα. Μεγάλο, κακά τα ψέματα, πλεονέκτημα στο gym. Οπότε, enjoy την εξέλιξη του Eevee. Forever is evolving, ναι. Σε ένα Pokémon το οποίο ποτέ μου στο κανάλι ή γενικά σε playthrough δεν έχω χρησιμοποιήσει. Πάντα επιλέγω Vaporeon, επιλέγω Espeon, επιλέγω Jolteon ίσως. Glaceon δεν νομίζω και
παίρνει για μια κινησούλα, ίσως Icy Wind. Icy Wind, γουστάρω πάρα πολύ το Icy Wind. 55 base power special κίνηση. Θα διαγράψω το Tail Whip, θα διαγράψω. Οπότε έχουμε και ένα Glaceon διαμαγείας στην ομάδα μου και θα φύγω με το Escape Rope τώρα. Και είμαστε, πιστεύω, με την προσθήκη αυτή, είμαστε πανέτοιμοι να πάμε και να ξεσκίσουμε τον Gym Leader, ο οποίος είναι ο Faulkner, νομίζω. Faulkner με το Pidgeotto του, νομίζω έχει Pidgeotto. Και είμαστε πρόεδρο, με Gordon και με Forever Glaceon, είμαστε πολύ έτοιμοι να πάμε και να τον κατατροπώσουμε πραγματικά. Εντάξει, και τα άλλα απόγευμα, εντάξει, Sandwich δεν θα βοηθήσει τόσο πολύ, ζάχαρη ίσως, Γουαμέλος δεν τον έχω χρησιμοποιήσει καν. Η αλήθεια είναι ότι ο Γαμέλος μπορεί να έχει και το καλύτερο physical defense της ομάδας μου. Αυτός έχει 30... Όχι, εντάξει. Από τα υπόλοιπα τα Pokémon ίσως. Αλλά εντάξει. Glaceon, ερφίλε Glaceon. Τι ability έχει ο Glaceon? Snow Cloak. Έχουμε πολλές weather-based abilities, το οποίο δεν είναι τόσο καλό. Γιατί όλες είναι για διαφορετικό weather καταρχάς. Και λοιπόν, πώς είναι να περπατώ με το Glaceon μαζί? Πάρα πολύ κομψό. Απίστευτο κομψό. Οπότε γαμάτο, τέλειο. Οπότε πάμε κατευθείαν στο gym. Να το δώσουμε να καταλάβει τι εστί Glaceon. Και wow, τι μηχανισμοί τρελή είναι αυτή. Μου θυμίζει τον κύριο Γρανάζι από το Mickey Mouse. Κάτι τέτοια έφτιαχνε γι' αυτός. Λοιπόν, Bird Keepers. Πιστεύω πρέπει να τρέμετε, γιατί είχε έρθει ο μπαμπάς σας, ο μεγάλος μπαμπάς σας που ακούει το όνομα Glaceon, για να σας παγώσει όλους με το Icy Wind και απλά φεύγουν όλοι. Σε 5 δευτερόλεπτα φύγανε 3 Pokémon και νικήσαμε και τον Trainer. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ εύκολη μάχη, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά έχουμε Glaceon, φίλε, okay. Πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ευγενικό εκ μέρους του Dragiano να μας προσφέρει έτσι απλόχερα μια τέτοια Evolution τόσο νωρίς στο παιχνίδι και το Wingull φεύγει, wow. Μπουστάρ και το Zubat, τα σπαστικά Zubat. Ωραία, ευκαιρία να φύγεις και να είμαστε σε φάση. Ναι, έφυγε το Zubat. Λοιπόν, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, πιστεύω, να πάμε πίσω στο Poké Center. Έχουν μείνει βέβαια 8 Icy Winds, πιστεύω θα μας φτάσουν βέβαια. Θέλουμε τον Nuzlocke να ξεκινήσει με μια Νικηφόρα. Νικηφόρα, τέλος πάντων. Μάχη με Gym Leader, το πρώτο Gym Leader που έχει τα φλάγια τα Pokémon. Έχουμε τα Pokémon για να το κάνουμε αυτό. Αυτά είναι να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα τα σχέδια μας καλά. Έχουμε Potions, έχουμε ένα Super Potion άμα χρειαστεί. Έχουμε και αντίδοτα που δεν νομίζω να χρειαστούν, αλλά εμείς τα έχουμε. Και απλά Faulkner. I'm Faulkner, the Violet City Gym Leader. Το είδαμε και πριν πως σε λένε και πρέπει να σου πω ότι την έχεις βάψει, Faulkner. Την έχεις καταβάψει, γεια σου τον Dio. Ελπίζω όχι. Αυτό πήγαν από πλάκα-πλάκα. Ελπίζω το Icy Wind να μην κάνει τώρα εμείς. Γιατί έχει 95% κύριο, το οποίο δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό, αλλά πότε δεν ξέρεις πότε μπορεί να έρθει αυτό το chance, παιδί μου, να κάνει εμείς. Και μπορεί να έρθει και στη στιγμή που δεν το περιμένεις. Πότε μπορεί να είναι κακό. Και ξέρω ότι το Farfetch'd είναι και fighting τα Pokémon σε αυτό το παιχνίδι. Και τώρα σκέφτομαι, τι μπορώ να κάνω εγώ γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο, ρε παιδί. Οπότε απλά θα το σκοτώσω, ok. Το σκότωσα απλά, έτσι απλά. Ωραία. Και το Swablu. Και το Chatot. Το Chatot τι θα κάνει, Uproar. Το οποίο Uproar κάνει λίγο περισσότερο damage. Αλλά και αυτό φεύγει τόσο εύκολα. Το Murkrow. Και το Murkrow φεύγει τόσο εύκολα, πραγματικά, level 17 forever. Και το Pidgeotto. Το Pidgeotto είναι level 15. Θα βάλουμε το πρώτο healing item, απλά για να δούμε τι θα πάει. Ωραία. Okay, αυτό ήτανε. Αυτή ήτανε ίσως η πιο γρήγορη gym fight που έχω πραγματοποιήσει ποτέ μου. Εντάξει, ήμουνα λίγο υψηλά στα level, αλλά δεν ήθελα να εξελιχθεί καθόλου με καμία Παναγία. Σε καμία περίπτωση θα εξελιχθεί άσχημα αυτή η μάχη. Και κακά τα ψέματα, η πρώτη gym leader μάχη δεν είναι τόσο τακτική να φέρεις τα σωστά Pokémon, γιατί δεν έχεις προλάβει να πιάσεις πολλά Pokémon. Είναι
Νομίζω για την πρώτη μάχη αρκεί απλά να έχεις ένα ψηλό level για να τους κάνεις όλους over level και να τους νικείς σχετικά εύκολα. Τώρα εντάξει, προέκυψε και το Glaceon, δεν το ήξερα, αλλά προέκυψε και σίγουρα ενίσχυσε πάρα πολύ σημαντικά την ομάδα μας και όσες πιθανότητες είχαμε να το νικήσουμε, απλά τις έκανε επί 100. Τι πρέπει να πάμε, να πάμε στη Violet City και να πάρουμε ένα αυγό. Το οποίο αυγό πρέπει να το πάμε κάπου, λογικά. Οπότε πρέπει να κάνουμε χώρο. Ω, πακέτο. Πρέπει να κάνουμε χώρο. Θα κάνω χώρο. Αναγκαστικά. Ποιο να αφήσω όμως. Στο PC. Ίσως να αφήσω... Γουαμέλος δεν τον έχω χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής, οπότε... Αν και ένα War Turtle ωραίο θα ήταν. Προς το παρόν θα τον αφήσω μαζί με τα άλλα Pokémon, τα οποία είναι σε περίπτωση που δεν θυμάστε, είναι ο Φιλέλληνα στον Bellsprout, ο Takeshi, το Μακοχίτα και ο Squash τον Ενικάδα. Σίγουρα κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε δυναμικά και σε αυτά τα Pokémon. Προς το παρόν όμως έχουμε ένα αυγό να κουβαλήσουμε. Όχι εδώ, στο αποδίπλα μαγαζάκι. Και αυτός είναι. Long time no see. Ναι, θα το πάρω το αυγό από τον assistant. Okay, νόμιζα δεν το μεταφέρω κάπου έτσι. Απλά το κρατάω για τον εαυτό μου. Ποια είναι αυτή? Me or my dad tag must be. Χάνε, μου ρίχνει να πω για μου φάσο ρελ. Τόγκιπι θα έχει λογικά. Εντάξει, μην ενθουσιαζόμαστε ότι μπορεί να έχει τίποτα καλό. Θα το κρατήσω, okay. Και το Τόγκιπι δεν είναι και άσχημο Pokémon, κακά τα ψέματα. Γεια σου, Φόλκνερ. Ήρθες να μας ζητήσεις τα ρέστα τώρα, όχι το τηλέφωνο σου ήρθε να μας δώσεις και να δώσουμε και το δικό σου και το δικό μας τηλέφωνο. Πλάκα-πλάκα, εμείς δεν έχει παρατηρηθεί ο ήρωάς μας να δίνει αυτός τηλέφωνο. Μόνο παίρνει από άλλους τηλέφωνο. Παρ' όλα αυτά, ο ήρωάς μας ποτέ δεν παίρνει τηλέφωνο, έτσι. Μόνο οι άλλοι δεν παίρνουν τηλέφωνο. Είναι τόσο περιζήτητος. Τόσο θεός ο ήρωάς μας. Λοιπόν, δεν θα πάω στο Pokécenter βασικά, δεν θα πειράξω το Forever, μέσα σε εισαγωγικά το πειράξω. Απλά θα τον αφήσω όπως έχει και τώρα το αυγό να το κρατήσω για λίγο. Θα το κρατήσω μέχρι να κάνει χάτς για να επιβεβαιώσουμε κι άλλως ότι είναι Togepi. Δεν νομίζω να είναι κάτι πολύ διαφορετικό κατά ψέματα και τώρα νομίζω πρέπει να μάθουμε και το Rock Smash σε κάποιο Pokémon, έτσι ώστε να προχωρήσουμε παραπέρα. Αν και πρώτα πρέπει να... διώξουμε το Sudowood από τη μέση. Το Rock Smash όμως τώρα ποιος θέλουμε να το μάθει? Ζαχαρίας ή Gordon? Τώρα Forever και Πρόεδρος που το μαθαίνουν επίσης δεν νομίζω, οπότε μάλλον θα το δώσω στο Ζαχαρία. Κοιτάξτε, έχει 60 base power που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο. Οπότε θα το δώσω στο Ζαχαρία και θα διαγράψω το Tail Whip θα διαγράψω, δεν νομίζω ότι είναι τόσο χρήσιμη αυτή η κίνηση. Άμα έχουμε Headbutt και Rock Smash και τον Growlithe να είναι πιο χρήσιμο. Και δεν μπορώ να πάμε από εδώ δυστυχώς, διότι... μαντέψτε τι είναι αυτό, είναι ένα δέντρο... ένα δέντρο, wow. Όχι, είναι το Sudowoodo το οποίο απλά κάθεται και περιμένει να του ρίξουμε ένα νεράκι. Να δροσιστεί για να φύγει. Και πάμε πίσω στον τερατόμορφο τύπο. Ο οποίος αυτή τη φορά... μας δίνει ένα Miracle Seed. Οκ, okay. Ευχαριστώ για το Miracle Seed. Θα το δώσω εδώ και τώρα στο Lotad μου. Δεν ξέρω γιατί μου έδωσε Miracle Seed. Συγκεκριμένα Miracle Seed δηλαδή, αλλά μπορεί να ενισχύσει το Absorb αντί για 5 HP να κάνει 6 HP το Absorb. Και έχουμε πιάσει Pokémon για αυτή τη route, οπότε το πακερί σου δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας σε καμία περίπτωση. Ήταν ένα ενδιαφέρον Pokémon πάντως, αλλά εντάξει. Πήγα να πω προτιμώ τον Ενικάντα. Όχι, δεν προτιμώ τον Ενικάντα σε καμία περίπτωση. Ωραία, μας δίνει το Roar αυτός, αφού μας γκάριξε στην κυριολεξία μέσα. Even Pokémon run from a good Roar μέσα στα αυτή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού έκανε αυτό που έκανε, μας το δίνει. Και μπροστά μας κοίταται μια ευκαιρία για double μάχη, αλλά... όπως είχα πει και στη Renegade Platinum, ποτέ ξανά double μάχη, πραγματικά, ποτέ ξανά, οπότε απλά
Όχι Poison Sting. Όχι Sand Attack. Οκ, μην κάνεις πιο δύσκολο αυτή τη μάχη. Είναι ένα Ground type Pokémon και σε ένα Crash Παύλα. Χριστός και Παναγία. Crash Παύλα. Water type Pokémon. Δεν θα έπρεπε να είναι σε καμία περίπτωση δύσκολη η μάχη. Παρ' όλα αυτά εσύ. What? Πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε αυτό? Πήγες για Rage, το είδα αυτό, το είδα, το παρατήρησα. Αλλά και πάλι δεν έπρεπε να σκοτώσεις με ένα χιθολόταν μου. Δεν παίζει να έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Ποτέ αυτό. Στα χρονικά των Ναζλοκ. Στο δικό μου το κανάλι δηλαδή ποτέ. Ένα Pokémon εξελίσσεται ενώ έχει πεθάνει. Ωραία, δεν θα το κάνω Lombre γιατί έχει πεθάνει ο Slotad. Αλλά είναι τρελό ρε φίλε, είναι τρελό. Εξελίσσεται ενώ έχει πεθάνει. Και όχι απλά έχει λιποθυμίσει, έχει πεθάνει εφόσον παίζουμε και κάνουμε και Nuzloc. Τι να πω ρε φίλε, τι... Περίεργα πράγματα ρε φίλε, περίεργο flex. Weird flex, but ok. Δεν το... Έχω δει πολλά Nuzloc στο YouTube, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ειλικρινά. Ειλικρινά. Τι να πω, είμαστε... Είμαστε γκαντέμιδες, είμαστε... Είμαστε περίπτωση, δεν... Δεν μπορώ να το περιγράψω και Drifloon. Πήγαινε Gordon. Και Seal νομίζω πρέπει να εξελιχθείς σιγά σιγά. Ένα level έμεινε. Και... Και, το, και ο Ζαχαρίας, γενικά σιγά σιγά να παίρνουμε κάποιες εξελίξεις, γιατί... Bibarel, μία εξέλιξη. Glaceon, δεύτερη εξέλιξη. Gordon, τρίτη εξέλιξη. Με τέταρτη εξέλιξη, ας πούμε, ο Lombre. Ευκαιρία είναι ο Ζάχαρη. Κάτσε, τι είπα τώρα, να εξελιχθεί ο Gordon. Τι φλακέ, πάει καλά. Νομίζω, είχα ακόμα στο μυαλό μου συνδέσει το 16 level. Ότι εξελίσσεται στα 16 level, είμαι τόσο βλάκας, τέλος πάντων. Πάει το Lotad, πρώτο νεκρό Pokémon για τον Nuzloc. Τέλεια, τέλεια. Μαγικά, μην πας για Double Kick. Μην πας για Poison Sting. Ούτε εσύ μην πας για Double Kick. Αυτό ισχύει για όλους πόνιτα, όχι μόνο για το προηγούμενο Pokémon. Δεν είναι εμπιστεύεσαι ρε φίλε, not fully evolved Pokémon. Ή unevolved γενικά Pokémon. Καθόλου όμως, καθόλου. Ζιγζαγκούν, για σένα το λέω. Σε πόσα level παίρνεις εξέλιξη, οκ. Okay. Απλά θα σου κοπανίσω ένα XP share και θα σου δώσω και θα σε αφήσω απλά στην άκρη γιατί δεν... Δεν γίνεται να μένεις με κόκκινη ζωή, δεν θέλω να χάσω και εσένα όπως έχασα το Lombre. Ένα βήμα πριν την εξέλιξή του κιόλας. Οκ, είμαστε εδώ πέρα. Κάτω από τη γέφυρα. Και τι κάνει ο κόσμος κάτω από τη γέφυρα. Δεν ξέρω. Έχουμε ένα χάρτη να δούμε αν είναι καινούργια περιοχή αυτή. Είναι ο 32. Όχι, δεν είναι. Είναι όλη μια ίδια περιοχή. Και πρέπει να πάμε στην Αζαλέα Town εδώ κάτω μας είπε. Οπότε... Είναι μεγάλη η ρούτη, δεν θα την προλαβώ όλη, το ξέρω. Πώς φεύγουμε πίσω. Ψαράδες. Δεν θα πολεμήσω τώρα τους ψαράδες. Θα πάω να πάρω ίσως τον Bellsprout από το επόμενο part και θα τους διαχειριστώ. Θα τους τακτοποιήσω μάλλον από το επόμενο part. Τον κάψαμε κιόλας. Γι' αυτό το part το μόνο που θέλω είναι έτσι μια εξέλιξη ίσως του... Όχι ρε φίλε, όχι τον Diglett. Μη με τραπάρεις με το Arena Trap σου, σε παρακαλώ, τέλεια. Απλά θέλω να δω μια ακόμα εξέλιξη, ωραία. Πες μου ότι τώρα θα έρθει η εξέλιξη, να μπορούμε να χαλαρώσουμε ήσυχη. Και να τελειώσουμε ίσως το πάρτι σε αυτήν εδώ την ρούτα ακριβώς. Γιατί εντάξει, έχουμε κάνει πραγματάκια ήδη σε αυτό το πάρτι, δεν χρειάζεται να ζητάμε όλο και περισσότερα από τον εαυτό μας και από το πάρτι. Δεν εξελίσσεται ακόμα, δεν ξέρω σε ποιο level εξελίσσεται ο Zigzagoon, πάντως τον φοβάμαι. Οπότε δεν θα προχωρήσω παρακάτω και θα πω απλά ότι αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Αφήστε ένα like, ένα comment, ένα subscribe, ό,τι θέλετε. Question of the day,
Ποιο είναι το αγαπημένο σας φρούτο. Φρούτο, αντίο σας.